Entertainment stuff. Η αστυνομία λοιπόν ερευνά. Και ερευνά σοβαρά αυτή την υπόθεση. Πολύ σοβαρά. Θα σας πω, κύριε Βαγγελάτο, μόνο, συγγνώμη. Που παρακαλώ, ναι. Η ρατσιστική βία της Διεύθυνσης Ασφαλείας Αττικής είχε ένα δίλημα. Αν θα βγάλει όλο το κύκλωμα, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει κύκλωμα, υπάρχει ταμείας, υπάρχει διαχειριστής, υπάρχουν άνθρωποι με ρόλους. Αλλά θα το δούμε στη συνέχεια, γιατί εξελίσσεται η έρευνα. Είχε λοιπόν το δίλημα ή να βγάλει το κύκλωμα ή να απαλλάξει τα δύο άτομα αμαία από το κακοποιητικό περιβάλλον. Προτίμησε το δεύτερο, για ευνόητους λόγους. Για αρχή και μετά να προχωρήσει στο κύκλωμα. Έπρεπε να απαλλάξει. Άρα λοιπόν τώρα ο 42χρονος που έχει πάει φυλακή είναι η αρχή, καταλαβαίνω. Έτσι φαίνεται, είναι η αρχή. Κρύβεται και κάτι άλλο από πίσω. Τι άλλα πρόσωπα φαίνεται ότι υπάρχει, εδώ μιλάμε για πολλά πρόσωπα και πολλά λεφτά, έτσι. Θα σας πω αυτά που μπορώ να πω. Ναι. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόσωπο, ένας YouTuber, ο οποίος είχε ξεκινήσει αυτές τις δικασίες με αυτά τα βίντεο, με πλέον 500.000 συνδρομητές. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τον όγκο. Αυτό το άτομο φαίνεται σε ένα από τα βίντεο να είναι εκεί. Εκεί που τραβάνε τις κακοποιητικές ενέργειες. Φαίνεται ότι υπήρχε κάποιος άλλος σε άλλο μέρος, διαχειριστής με ένα κομπιούτερ που δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή εκεί. Σε άλλο μέρος. Μάλιστα. Φαίνεται ότι υπήρχε κάποιος ταμείας που μάζευε τα χρήματα. Φαίνεται ότι αυτό έχει ερευνηθεί και υπάρχει τουλάχιστον ένα βίντεο, ότι χρησιμοποιούσαν εκτός από την πλατφόρμα τη συγκεκριμένη του YouTube, ναι, παντού γνωστό, και μια άλλη πλατφόρμα, live πορνό, που εκεί οι προκλήσεις είχαν να κάνουν με σεξ, με σεξουαλική εκμετάλλευση, με άλλα πράγματα, και αυτά που πλήρωνε οι συνδρομητές ήταν πολλά περισσότερα, γιατί ξεκινάγαμε από προκλήσεις 2 και 5 και 10 ευρώ και φτάναμε μέχρι 3 χιλιάρικα. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτό που λέει ο κύριος Καλιακμάνης είναι από ό,τι φαίνεται από τα πιο σοβαρά που έχουμε να δούμε. Υπάρχει λοιπόν μια πλατφόρμα, μας λέτε, στην οποία μεταδίδεται live porno και στην οποία η συμμορία αυτή έπαιρνε χρήματα για να μεταδίδει τέτοιου είδους περιεχόμενο, μεταξύ άλλων κακοποιώντας ποιαν. Γιατί αυτό έχει παράδειγμα, δύο ή τρία άτομα θα συνευρεθούν με την κοπέλα. Ναι, αλλά το πρόσωπο, η κοπέλα η οποία χρησιμοποιεί το και κακοποιεί το, ήταν ένα αμαία. Αμαία. Έτσι, αυτά είναι που ερευνά τώρα η αστυνομία. Μιλάμε για φρίκη και πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλοί συνδρομητές και πολλά χτυπήματα πέρα από τους συνδρομητές. Το συγκεκριμένο κανάλι είχε σε επεισόδια 100.000 χτυπήματα. Κοιτάξτε τώρα αυτή εδώ τη γυναίκα. Τα πιο πολλά παιδιά, ανήλικοι. Ανήλικοι ήταν ανήλικοι οι πιο πολλοί συνδρομητές. Η γυναίκα αυτή που βλέπετε εδώ, και θα μείνει ο κύριος Καλιακμάνης για να μιλήσουμε μαζί της, είναι μια γυναίκα η οποία, λόγω του επαγγέλματός της, κυρίως όμως λόγω της οικογένειάς της, έχει μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα παιδιών με ειδικές ανάγκες. Και πήρε χαμπάρι τι γινόταν. Πριν από όλους μας, και πριν από εσάς και από εμάς, από όλους μας, κύριε Καλιακμάνη. Καλησπέρα σας, κύριε Μαρία. Γεια σας, καλησπέρα κύριε Βαγγελάτο. Συνοπτικά θέλετε να μας πείτε την ιστορία σας απέναντι σε αυτό το κύκλωμα. Συνοπτικά έχει ξεκινήσει αυτό πριν 1,5 με 2 χρόνια, από τέλη 21. Όταν άρχιζα να καταγγέλλω και στην αστυνομία και σε οργανώσεις και σε ό,τι δημόσιο φορέα υπήρχε και το Λευτέρη και τον αρχηγό. Μάλιστα. Πίσω όμως, να ξέρετε, από το Λευτέρη και τον αρχηγό υπάρχουν άλλα 20 άτομα. Ο Λευτέρης είναι αυτός που έχει προφυλακιστεί, για να καταλαβαίνετε. Προφυλακιστεί, ναι. Ο αρχηγός είναι το άλλο πρόσωπο. Λέτε εσείς ότι είναι ο αρχηγός αυτός. Ακριβώς. Πώς το ξέρετε ότι αυτός είναι ο αρχηγός? Έτσι ονομάζεται. Α. Ο αρχηγός έτσι ονομάζεται. Μάλιστα. Σε όλους. Mm-hmm. Όταν καταγγέλθηκαν όλα αυτά, θα σας πω μόνο ότι η αστυνομία αρκετές φορές με έδιωξε. Αρκετές φορές δεν δέχτηκε τις καταγγελίες. Αρκετές φορές τους κάλεσα γιατί είχαν έρθει σπίτι μου, μου σπάσανε το αυτοκίνητο, μου σπάσανε το μαγαζί μου. Δεν θα σας πω ότι η αστυνομία βοήθησε σε τίποτα από όλα αυτά. Θα σας πω ότι ό,τι κινήσεις κάναμε, τις κάναμε μόνοι μας. Άλλαξα περιοχή, έφυγα από Αθήνα. Μια λεπτομέρεια τώρα για τη γυναίκα αυτή. Αυτή η γυναίκα, επειδή έχει μια ευαισθησία, γιατί ένα από τα μέλη της οικογένειάς της, χωρίς από περισσότερες λεπτομέρειες, είναι αμαία. Mm-hmm. Βλέποντας, ναι, λοιπόν,
Σε ποιο τμήμα είχατε απευθυνθεί, αν επιτρέπετε? Αλφα Τάφη Λιούπολης. Συγκεκριμένα πράγματα λέει. Και λέει ότι εγώ έχω ένα μέλος της οικογένειάς μου που είναι αμαία, όταν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο που και αυτός έχει ενδιαφέρον, κατάλαβα, είδα αυτό το περιεχόμενο. Η καταγγελία ποια ήταν? Πήγα αμέσως και είπα, τι είναι αυτά τα πράγματα που γίνονται εδώ. Ποια ήταν η καταγγελία από μέρους σας, τι ακριβώς είπατε, θυμάστε? Διασύρανε εμένα, τα παιδιά μου, την οικογένειά μου, τη δουλειά μου. Διασύρανε τα πάντα για να σταματήσω. Έχω δώσει τα μηνύματα που Λευτέρης απειλούσε ότι θα με απαγάγει το πιο μικρό παιδί της οικογένειας, εάν θα πήγαινα στα ασφαλιστικά που είχα κάνει εναντίον του. Το οποίο δεν πήγα. Κυνήγησε, πήγε στη δικαιοσύνη, γυναίκα. Δηλαδή, μιλάμε για την ιστορία. Για την κακοποίηση σε αμαία τον κυνηγήσατε. Και για η κακοποίηση σε αμαία ήταν η αρχική. Και επειδή τους κυνήγησα για αυτό, γυρίσαν σε κακοποίηση εναντίον μου και στα μέλη της οικογένειάς μου. Ναι, τι καταγγείλατε στο αστυνομικό τμήμα, συγγνώμη κύριε Βαγγελάκη. Ναι, παρακαλώ κύριε Βαγγελάκη. Έχει σημασία να δούμε αν η αστυνομία δεν έκανε καλά τη δουλειά της από την αρχή, υπάρχει θέμα. Τι καταγγείλατε στο ΑΤΑ Λιούπολης? Κακοποίηση των αμαία. Κακοποίηση των αμαία με βίντεο και μαρτυρία αμαία που τον εκδίδανε σε κάποια περιοχή των Αθηνών. Όλο αυτό λοιπόν με το που δημοσιοποιήθηκε στο Instagram από τότε, άρχισε και ο πόλεμος εναντίον μου. Προσέξτε τώρα, γιατί αυτή η υπόθεση νομίζω ότι πρέπει να διερευνηθεί και θα φτάσουμε μέχρι την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Νομίζω δηλαδή είναι και για τον κύριο Οικονόμου πια ζήτημα εδώ. Γιατί εδώ έχουμε μια γυναίκα η οποία μας λέει όλα αυτά που τώρα τα βλέπουμε. Εγώ έχω πάει και τα έχω καταγγείλει πριν 1,5 χρόνο. Εκεί υπάρχει ζήτημα, αν έχει γυναίκα. Και τα έχω πάει με βίντεο. Και έχω προσφύγει και στη δικαιοσύνη. Δεν προχώρησε η ιστορία και εγώ βρήκα και τον πελά μου γιατί με απειλούσανε. Μου προξένησαν ζημιές. Και έχω και τις απειλές τους και τα μηνύματά τους. Άλλη διάσταση τώρα στην υπόθεση. Το Λευτέρη τον έχω καταγγείλει και για παιδοφιλία. Σε ένα 13χρονο κορίτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα. Όταν έλαβε γνώση η ρατσιστική βία και η Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής, ενήργησε άμεσα. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά, κύριε Καλιαγμάνη? Έχετε δίκιο. Μπορεί όμως ένα τμήμα, κάποιος αστυνομικός, να είπε πού να πάω να μπλέκω τώρα και τι να κάνω. Μπορεί, κύριε Βαγγελάτο. Αλλά ο πολίτης δεν πρέπει κάθε φορά να πηγαίνει στην Γαδά. Ο πολίτης ξέρει ότι έχω ένα τμήμα, είναι κοντά στο σπίτι μου, θα πάω εκεί γιατί κάτι βλέπω. Για πολλές υποθέσεις ακούω, ασχολήθηκε το τοπικό τμήμα ασφαλείας και μετά δεν ασχολήθηκε. Και έπρεπε να φτάσει το θέμα σε κεντρική υπηρεσία για να ασχοληθούν. Πρέπει να το δούμε αυτό. Συμφωνώ απόλυτα. Υπάρχει πρόβλημα. Και θέλω να εξάρω μία ακόμα φορά αυτό που κάνει ο κύριος Καλιακμάνης και έχει αξία. Δεν το συνεπέρνει στην αδελφική αλληλεγγύη να πει δεν είναι όλα έτσι και δεν. Έχει το θάρρος να κάτσει και να πει ότι πρέπει αυτό το πράγμα να ψαχτεί. Γιατί αυτή η γυναίκα λέει πολύ σοβαρά πράγματα. Entertainment stuff.